Ο Αντώνιο Βιβάλντι, 1678-1741, ήταν Ιταλός συνθέτης της εποχής του Μπαρόκ, δεξιοτέχνης βιολονίστας και ιερέας. Θεωρείται από τους σημαντικότερους συνθέτες της εποχής του και ο δημοφιλέστερος του κλασικού Μπαρόκ. Είναι πολύ γνωστός για τις περίφημες τέσσερις εποχές. Στα έργα του περιλαμβάνονται δεκάδες κονσέρτα για βιολί, 40 όπερες και πλήθος άλλα έργα θρησκευτικής μουσικής. Ο Αντώνιο Βιβάλντι γεννήθηκε στη Βενετία στις 4 Μαρτίου 1678. Μάλιστα, λέγεται ότι βαφτίστηκε ανεπίσημα την ημέρα της γέννησής του λόγω του φόβου θανάτου του μετά από ελαφρύ τραυματισμό του από σεισμό που έγινε την ίδια μέρα, ενώ η επίσημη σε ναό τελετή βάπτισής του έγινε 2 μήνες αργότερα. Ο πατέρας του Αντώνιο, ο Τζιοβάνι Μπατίστα Βιβάλντι, ήταν αρχικά κουρέας, ενώ αργότερα ασχολήθηκε επαγγελματικά με το βιολί και ήταν αυτός που δίδαξε το γιο το όργανο. Ο Αντώνιο Βιβάλντι ωφελήθηκε πολύ από τη μουσική που παίζονταν στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και τα ιδρύματά της, όπου κατά καιρούς έπαιρνε τη θέση του πατέρα του. Αυτό τον έσπρωξε πολύ νωρίς στον εκκλησιαστικό τομέα. Μάλλον ήταν ο πατέρας του που τον καθοδήγησε, γιατί θεωρούσε πως αυτή ήταν μια καλή σταδιοδρομία. Το νεαρό αγόρι θα αφιερωνόταν ελάχιστα στη διάρκεια της ζωής του στις θρησκευτικές δραστηριότητες, αλλά μέσα στις εκκλησίες θα ανέπτυσε όλες τις ικανότητές του για μουσική και σύνθεση. Ωστόσο, φορούσε το ράσο σε όλη του τη ζωή και διάβαζε το φυλάδιό του κάθε μέρα. Η κατάσταση υγείας του Βιβάλντι ήταν από τη γέννησή του κακή. Τα συμπτώματα που εμφάνιζε ήταν μια μορφή άσθματος. Στην ηλικία των 15 χρόνων ξεκίνησε να μελετά προκειμένου να γίνει ιερέας. Χειροτονήθηκε το 1703 σε ηλικία 25 ετών και σύντομα του έδωσαν το υποκοριστικό «Ο κόκκινος παπάς» εξαιτίας του χρώματος των μαλλιών του. Σύντομα μετά τη χειροτόνησή του, το 1704, απαλλάχθηκε από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας εξαιτίας της επιδείνωσης της υγείας του, αλλά παρέμεινε ιερέας. Τον Σεπτέμβριο του 1703, ο Βιβάλντι διορίστηκε ως δάσκαλος βιολιού στο Ίδρυμα Πίο Οσπεντάλε Ντελα Πιετά στη Βενετία. Το Ίδρυμα αυτό είχε ένα ορφανοτροφείο με ένα οδείο υψηλού επίπεδου. Ο συνθέτης ξεκίνησε να εργάζεται για το ορφανοτροφείο στην ηλικία των 25 ετών και για τα επόμενα 30 χρόνια συνέθεσε τις κυριότερες δουλειές του εργαζόμενος εκεί. Εκείνη την εποχή στη Βενετία υπήρχαν 4 παρόμοια ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτούσε η πολιτεία με αποστολή την παροχή ασύλου και εκπαίδευσης σε παιδιά ορφανά, εγκαταλειμμένα ή παιδιά των οποίων οι οικογένειες δεν μπορούσαν να τα υποστηρίξουν. Τα αγόρια μάθαιναν μια τέχνη και στην ηλικία των 15 ετών έπρεπε να φύγουν από το ίδρυμα, ενώ τα κορίτσια διδάσκονταν μουσική με τα πιο πριγκισμένα να παραμένουν και να αποτελούν μέλη της ορχήστρας και χοροδίας του Οσπεντάλε. Μετά την πρόσληψη του Βιβάλντι, τα ορφανά άρχισαν να κερδίζουν φήμη και εκτίμηση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με το συνθέτη να γράφει κοντσέρτα, καντάτες και θρησκευτική μουσική για φωνητικά σύνολα. Οι σχέσεις του με τις εκάστοτε διοικήσεις του ορφανοτροφείου ήταν συχνά τεταμένες. Ωστόσο, το 1711 τον κατέστησαν υπεύθυνο για κάθε είδους μουσική δραστηριότητα του Ιδρύματος. Το Φεβρουάριο του 1711 ο συνθέτης με τον πατέρα του ταξίδεψαν στην πόλη Μπρέσια, όπου το έργο του Stabat Mater παίχτηκε στο πλαίσιο θρησκευτικών εκδηλώσεων. Το έργο αυτό θεωρείται από τα πρώτα αριστουργήματά του. Στη Βενετία, τις αρχές του 18ου αιώνα, η όπερα ήταν από τους πιο δημοφιλείς τρόπους διασκέδασης σε ό,τι αφορά τη μουσική. Στην πόλη υπήρχαν πολλά θέατρα που συναγωνίζονταν για την προτίμηση του κοινού. Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε αρκετά προσοδοφόρο για το συνθέτη. Ξεκίνησε το 1715 με την όπερα ως δευτερεύουσα σχολεία. Έτσι το 1716 παρουσίασε την όπερα Αρσίλντα, η βασίλισσα του Πόντου, η οποία σημείωσε αξιόλογη επιτυχία. Την ίδια περίοδο το ορφανοτροφείο παράγγειλε στο Βιβάλντι αρκετά έργα θρησκευτικού χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών ήταν ο θρίαμβος της Ιουδίθ. Το έργο αυτό συγκαταλέγεται μεταξύ των θρησκευτικών αριστουργημάτων του, ενώ και τα 11 φωνητικά μέρη
εκτελούνταν από κορίτσια του ορφανοτροφείου, τα οποία υποδίονταν και τους αντρικούς ρόλους. Αρκετές άριες περιλαμβάνουν σόλο μέρη για όργανα, όπως φλογιέρες, όμποε, κλαρινέτα και μαντολίνα, τα οποία κατεδείκνυαν το εύρος του ταλέντου των κοριτσιών. Το 1716 ο Βιβάλντι συνέθεσε και παρήγαγε άλλες δύο όπερες, τη Στέψη του Δαρίου και τη Θριαμβευτική Σταθερότητα της Αγάπης και του Μίσους. Η τελευταία σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Τα επόμενα χρόνια ο Βιβάλντι συνέθεσε αρκετές όπερες που παρουσιάστηκαν σε όλη την Ιταλία. Το 1718 προσφέρθηκε στο Βιβάλντι η θέση του μαέστρου στην αυλή του κυβερνήτη της Μάντουα. Έζησε εκεί για τρία χρόνια και παρήγαγε αρκετές όπερες. Το 1722 μετήκησε στη Ρώμη, όπου και εισήγαγε το νέο του ύφος στις όπερες, ενώ ο νέος Πάπας Βενέδικτος XIII τον προσκάλεσε να δώσει παράσταση ενώπιον του. Το 1725 επέστρεψε στη Βενετία, όπου και συνέθεσε τέσσερις όπερες το ίδιο έτος. Αυτή την περίοδο ήταν που συνέθεσε και τις τέσσερις εποχές, δηλαδή τέσσερα κοντσέρτα, όπου σκιαγραφούνται σκηνές για κάθε μία εποχή. Έμπνευση για τη σύνθεση των κονσέρτων αποτέλεσε πιθανώς η εξοχή που περιέβαλε τη Μάντουα. Τα ελόγω κονσέρτα αποτέλεσαν επανάσταση στον τρόπο της μουσικής σύλληψης. Σε αυτά ο Βιβάλντι παρουσιάζει ριάκια, πουλιά που κελαϊδούν, σκύλους που γαυγίζουν, κουνούπια που βουίζουν, καταιγίδες, πιωμένους χορευτές, ίσιες νύχτες, γιορτές κυνηγιού, παγωμένα τοπία, παιδιά που κάνουν πατινάζ και ζεστές χειμερινές φωτιές. Ολόκληρο το έργο διέπεται από ποικιλία ρυθμών και τρόπων. Ο Βιβάλντι μοιάζει να επιχειρεί εικαστική αποτύπωση των διαφόρων σκηνών. Έτσι, τα συγκεκριμένα κονσέρτα του είναι προγραμματικά και περιγραφικά, ίσως τα πρώτα σε τέτοιο βαθμό στην ιστορία της δυτικής μουσικής. Στην ακμή της καριέρας του, ο Βιβάλντι έλαβε τιμές από Ευρωπαίους ευγενείς. Η Γαμήλια Καντάτα γράφηκε για το γάμο του Λουδοβίκου 15ου της Γαλλίας. Το 1728 ο συνθέτης συνάντησε τον αυτοκράτορα Κάρολο τον Έκτο σε μια επίσκεψή του στην Τεργέστη, όπου πήγε για να δει την κατασκευή ενός νέου λιμανιού. Ο Κάρολος θαύμαζε τόσο τη μουσική του Βιβάλντι, ώστε λέγεται ότι κατά τη συνάντησή τους μίλησε μαζί του περισσότερο από όσο είχε μιλήσει με τους υπουργούς του τα τελευταία δύο χρόνια. Ο αυτοκράτορας έδωσε στο συνθέτη τον τίτλο του υπότη, ένα χρυσό μετάλλιο και μια πρόσκληση να τον επισκεφθεί στη Βιέννη. Ο Βιβάλντι του πρόσφερε χειρόγραφο-αντίγραφο μια σύνθεσή του. Με το πέρασμα του χρόνου, τα μουσικά γούστα του κοινού άλλαζαν και οι συνθέσεις του δεν τύχαιναν της ίδιας εκτίμησης όπως κάποτε στη Βενετία. Το 1740 ο Βιβάλντι πήγε στη Βιέννη για να παρουσιάσει όπερες. Σύντομα, μετά την άφηξή του στη Βιέννη, ο αυτοκράτορας πέθανε και έτσι ο συνθέτης έμεινε δίχως βασιλική προστασία και σταθερή πηγή εισοδήματος. Ο Βιβάλντι πέθανε φτωχός λίγο μετά τον αυτοκράτορα, στις 28 Ιουλίου του 1741, σε ηλικία 63 ετών. Η κηδεία του συνθέτη έγινε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, όπου ο νεαρός Χάιντν συμμετείχε στην παιδική χοροδία του ναού.